Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Ευκρίδης Τσακαλώτος, ο οποίος σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών θα μεταβεί στην Βοστόνη, όπου και θα παραμείνει ως 19 Απριλίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών. Στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να παρευρεθεί στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ικανοποίηση επικρατεί από την εξέλιξη του διαγωνισμού για την πώληση του 66% των μετοχών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς κατά τον δεύτερο γύρο έσπασε το πράγμα των 500 εκατομμυρίων ευρώ και σίγουρα εκείνο των 400 εκατομμυρίων που είχε τεθεί κατά τη τελευταία προσπάθεια πώλησης στην αζερική Σοκάρ, μια συμφωνία η οποία και τελικά ναυάγησε. Το επενδυτικό σχήμα που αποτελείται από την Ιταλική ΣΝΑΜ, τον Ισπανικό Όμιλο Έναγκας και τον Βελγικό Φλούξης υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Θετικό έδαφος για το εγχείρημα ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ δημιουργεί βέβαια και ενισχυμένη κερδοφορία που ανακοίνωσε ο διαχειριστής για το 2017, με τα κέρδη να σημειώνουν άνω 149% και τα έσοδα να αυξάνονται κατά 58%. Νέες ταυτότητες με ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα σχεδιάζει η Κομισιόν. Εδώ και 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει προτάσεις για τη δημιουργία μιας ασφαλούς ένωσης με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό εν δυνάμει δραστών πολύ πριν πραγματοποιηθούν τρομοκρατικές ενέργειες. Η Κομισιόν παρουσιάζει αύριο στις Βρυξέλλες νέα σχέδια, τα οποία οι 28 κυβερνήσεις των χωρών μελών καλούνται να υιοθετήσουν το συντομότερο, με στόχο να καταστήσουν αδύνατη την πρόσβαση τρομοκρατών και εγκληματιών σε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, όπλα και εκρηκτικά, όπως και να περνούν απαρατήρητη ευρωπαϊκά σύνορα. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν επιθυμεί ταυτότητες σε όλες τις χώρες μέλη να περιέχουν υποχρεωτικά ένα ψηφιοποιημένο αποτύπωμα, καθώς και επιπλέον βιομετρικά στοιχεία των κατόχων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα μόνο και μέσα 823,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,38%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.